πολύ καλή μέρα σας. Είμαι ο Θανάσης Γεωργόπουλος, ο marketing manager της 12sec και ασχολούμαι και με το business. Και ασχολούμαι και με το business intelligence της εταιρείας. Okay, cool. Λοιπόν, και είδαμε εδώ πέρα να σας κάνω μια μικρή παρουσίαση για το πώς χρειάζεται cyber security γενικώς σε εταιρείες. Θα μπορούσαμε να περάσουμε αυτά τα 12 λεπτά, 15 που έχουμε μαζί σας και να σας αναλέω τα services της εταιρείας μας, το οποίο θα ήταν βαρετό για εσάς, για μένα, για όλους τους παρευρισκόμενους. Ο σκοπός μου είναι να σας πω κάποια 3-4 incidents που έχουν συμβεί στην εταιρεία μας, που έχουν συμβεί, που τα έχουμε δει, που τα έχουν δει οι pentester μας, στα 10 χρόνια στα οποία ασχολιόμαστε με το αντικείμενο. Ξεκινώντας, μπαίνω μια ωραία πρωία στο γραφείο της εταιρείας, έχω πάρει τον καφέ μου, λέω άλλη μια δύσκολη μέρα, ξεκινάει. Μπαίνω μέσα, βλέπω στο βάθος 3-4 pentesters μαζεμένοι πάνω από ένα γραφείο, λέω τι έγινε, παιδιά, κάτι λάθος παίζει. Κάνα Kickstarter, κάνα gadget, κάτι πήραμε. Προχωράω και τη βλέπω. Σκούπα. Λέω, παιδιά, κάτι, θα πάρω τηλέφωνο, θα γκρεμιστεί κανένας φούρνος, σεισμός, όπου να είναι. Προχωράω, τι φάση. Λέει, αστυνομία. Τι αστυνομία, ρε παιδιά. Όχι την ελληνική, μου λέει. Έξω έχουμε μια, πώς το λένε, law enforcement agency, το οποίο θα του κάνουμε παρουσίαση για το σκουπάκι τους. Παιδιά, λέω, κάτι λάθος παίζει. Όχι, θα σου εξηγήσουμε. Πάρα πολύ ωραία, λέω, πάμε. Λοιπόν, τα σκουπάκια, λοιπόν, το συγκεκριμένο, μια κινέζικη εταιρεία, τη οποία δεν θα πω το όνομά τη, δεν υπάρχει λόγος, έχει πάνω και κάμερα και μικρόφωνο. Για να μπορείς να μπαίνεις από το κινητό σου και να τσεκάρεις το σκυλάκι σου, το γατάκι σου, το παιδάκι σου, ό,τι αγαπάς. Παρ' όλα αυτά, κάτι που δεν το ξέρουμε πολύ, είναι ότι με ένα exploit από ένα κινητό, ένας pentester, ένας hacker, καλόβουλος, κακόβουλος, ό,τι να είναι, μπορεί να πει και να πάρει το βίντεο, το feed και να το βλέπει στο κινητό του πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ χαρούμενα. Και εντάξει, το βίντεο αστραγάλος, δεν μας ενδιαφέρει. Τι θα πάρουνε. Okay. Τον ήχο όμως, σκεφτείτε να είστε λοιπόν σε ένα αστυνομικό τμήμα, σε κάπου που ό,τι πείτε θα έρθει κάποιος και θα το πάρει και μπορεί να γίνουν χίλια δυο πράγματα. Οπότε ήταν ένα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο να τσεκάρουμε το IoT, την ασφάλεια των IoT συσκευών μας, γιατί μπορεί να βρεθούμε μπλεγμένοι χωρίς να το καταλάβουμε. Το επόμενο σκηνικό, πάλι έρχεται το marketing στην εταιρεία, τους έχει ζαλίσει. Όπου marketing, λοιπόν. Παιδιά, είμαστε ελληνική εταιρεία, πρέπει να βγάλουμε ένα case study, τουλάχιστον ένα, για καράβια. Δηλαδή, τι διάολο Έλληνες είμαστε. Μετά από πολλά γκρίνια, τι θα κάνουμε, ένα case study, ένα white paper, κάτι ρε παιδιά να βγάλουμε, αποφασίζει ο manager operations και μου λέει, κοίταξε να σου πω, πήγαινε στον Γιώργο. Εκεί, τον βλέπεις, πήγαινε, έχει ιστορία. Ο Γιώργος λοιπόν είχε αναλάβει να τσεκάρει τα συστήματα μιας ναυτιλιακής εταιρείας ελληνικής. Πάλι δεν θα πω ονόματα, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, η εταιρεία λοιπόν, τα συστήματα υπολογιστών που είχε, λειτουργούσε ένα λογισμικό το οποίο ήταν λιγάκι outdated. Αυτό το λιγάκι outdated ήταν μια ωραία πόρτα για να μπούμε μέσα. Λοιπόν, λόγω αυτού του outdated λειτουργικού, ο Γιώργος κατάφερε και μπήκε μέσα στα συστήματα ενός καραβιού, τα γνωστά σκάντα. OT, κουλουπού, κουλουπού. Για να μην σας πω με λεπτομέρειες, δύο πράγματα. Είχε τη δυνατότητα, όντως το καράβι ήταν εν πλώ, να ανεβοκατεβάζει άγκυρες. Σκηνικό από επεισόδιο του Mr. Bean. Κανονικά προχωράει το καράβι, χράκ, άγκυρα κάτω. Αλλά αυτό εντάξει, πέρα από τα αστεία, επειδή το καράβι είχε υγροποιημένο αέριο, τώρα μου και τη μοδό στο LNG, μπορούσαμε να ανεβάσουμε την πίεση και άμα γινόταν, δεν το έπαιρνε χαμπάρι κάποιο πάνω στο καράβι, θα μπορούσε αυτό να έρθει και να κάνει boom. Και σκεφτείτε να κάνει boom στη μέση του πελάγου. Υλικές ζημιές, ανθρώπινες ζημιές, αλλά σκεφτείτε να κάνει boom στη διόρυγα του Παναμά ή στη διόρυγα του Σουέζ, θα έκλεινε μια εβδομάδα. Δεν συζητάμε για την οικονομική καταστροφή, όχι για την εταιρεία μόνο, αλλά για όλο τον πλανήτη. Δεύτερο σκηνικό λοιπόν,
να δείτε τι αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Τρίτο. Το τρίτο είναι τόσο κοινό που δεν υπάρχει πιθανότητα να σας πω μία ιστορία. Υπάρχουν χιλιάδες. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στο cyber security αυτή τη στιγμή. Διότι ό,τι και να κάνουμε εμείς και να μπούμε και να σας φτιάξουμε την καλύτερη ασφάλεια του πλανήτη, από τη στιγμή που η Μαρία στο HR ή ο Γιάννης στο accounting πατήσει αυτό το email που του ήρθε και πατήσει το link, δεν πάνε να σας έχουμε κάνει την καλύτερη στρατηγική ασφαλείας. Άμα ανοίξεις την πόρτα, ο κλέφτης θα μπει. Οπότε, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι, έκανε πρόσφατα, ούτε μήνα δεν έχει, η IBM έβγαλε μια έρευνα που τσεκάρει ποια είναι τα μεγαλύτερα κενά ασφαλείας κτλ. 95% είναι τρομακτικό το νούμερο, σχεδόν δηλαδή δημοψήφισμα στις ουκρανικές πώς το λένε, δημοκρατίες. 95% ήταν ο ανθρώπινος παράγοντας. Οπότε το μόνο που μπορούμε να πούμε εδώ πέρα είναι, για να γλιτώνουμε τέτοια πράγματα, λίγο σκέψη πριν να ανοίξουμε ένα email, να το δούμε, να τσεκάρουμε ότι είναι όντως από την τράπεζά μας και δεν είναι από την τράπεζά μας τελεία Μίτσος. Ήρεμα. Και να μην ανοίγουμε emails και πατάμε links το πρωί χωρίς να έχουμε πιει καφέ. Πολύ σημαντικό. Εγώ την έχω πατήσει στην εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας, το λέω, δεν ντρέπομαι. Λοιπόν, το επόμενο και τελευταίο που έχουμε είναι ότι μπορείς να τα έχεις κάνει όλα καλά. Τέλεια. Να είσαι ο καλύτερος. Να έχεις εκπαιδευμένο προσωπικό, να έχεις cyber security τέλεια. Και μια ωραία πρωία να πεις, όπως έγινε το Δεκέμβριο πέρσι, να έρθουν και να σας πούνε ότι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες βρήκε, είχε vulnerability στο σύστημά της και το χρησιμοποιούμε όλοι. Και μέσα σε μία μέρα έγινε ένας πανικός. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το Log4j της Apache. Αν έχετε ακούσει, να ξέρετε, η Apache είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες. Δεν το παθαίνουν μόνο οι μικροί. Λοιπόν, την ίδια μέρα λοιπόν εμείς ήμασταν στο γραφείο και πετάγεται ένας researcher και λέει, παιδιά, τρέχουμε. Το και το έγινε. Ευτυχώς κρατάμε ένα log το τι applications χρησιμοποιούν οι εταιρείες που συνεργαζόμαστε, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι άμα βρεθεί ένα vulnerability, επί τόπου πάμε, το τσεκάρουμε, το κλείνουμε, το βγάζουμε στην άκρη και είμαστε OK. Ακριβώς γι' αυτό θα ήθελα να πω και ένα τελευταίο εδώ πέρα, ότι για να βοηθήσουμε μικρές εταιρείες, αποφασίσαμε ότι θα προσφέρει η εταιρεία μας σε first come, first served επιλογή ένα full application assessment για startup εταιρείες οι οποίες κάνουν τζίρο το χρόνο μέχρι 250.000. Προφανώς τα resources είναι περιορισμένα, δεν μπορούμε να δώσουμε τζάμπα τα πάντα, αλλά πιστεύω ότι 10-15 μέσα στο χρόνο μπορούμε να τις καλύψουμε. First come, first served. Λοιπόν, ελπίζω να μην σας κούρασα, ελπίζω να μην βαρεθήκατε. Και αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, είμαι χαρούμενος να τις απαντήσω. Πάντα αν μπορώ. Από ό,τι βλέπω, όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.